Πέτρο Ιακωβίδη, ήσουν ειλικρινής την προηγούμενη φορά. Δεν πολύ θυμάμαι. Θυμάμαι, αλλά ξέρεις το περίπου. Δεν τα έχεις πάει άσχημα. Όχι, όχι, μια χαρά τα είχα πάει. Ε, μας είχες πείσει. Ναι. Θα γίνει το ίδιο για απόψε. Εννοείται. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ερώτηση. Έτσι, 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 έτσι. Καλά ξεκινήσαμε. Έτσι. Επειδή ξέρεις, παίρνεις θάρρος γι' αυτό. Ναι, ναι. Πρώτη ερώτηση. Έχεις δώσει ποτέ δικαιώματα τα ξημερώματα? Ξημερώματα. Κοίταξε, κανονικά μου έχω δώσει δικαιώματα σίγουρα τα ξημερώματα γιατί εκείνη τη ώρα λειτουργώ. Οκ. Okay. Αλλά έχεις δώσει ή όχι? Δεν τα έχω δει. Είσαι γυναίκα, για μία μέρα βγαίνεις ραντεβού με τον Πέτρο Ιακωβίδη? Δύσκολα. Γιατί? Γιατί είναι περίεργος. Τι περίεργο έχει αυτό το παιδί, δεν φαίνεται περίεργο? Είναι νευρικός, εγωιστής και πολλές φορές λίγο γκρινιάρης. Ωραίος. Οικογένεια, σεξ, μουσική. Βάλτα στη σωστή σειρά. Δύσκολο αυτό τώρα. Εντάξει, νομίζω η οικογένεια πρώτο. Mm. Σίγουρα. Κοίταξε, βάλω τη μουσική γιατί εντάξει, αυτό που κάνω από πολύ μικρή ηλικία και αυτό το αγαπάω. Αλλά και το σεξ είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Θα τα βάλω έτσι, οικογένεια, μουσική, σεξ. Πω από το σεξ τρίτο, με απογοητεύεις, φίλε. Εντάξει, τι να κάνω, το βάλω πρώτο? Όχι, να γυρίσω μετά σπίτι που είναι η μάνα μου εδώ και να μου λέει γιατί έβαλες πρώτο το σεξ. Προς Θεού, προς Θεού, προς Θεού. Ωραία, okay. Άκου λίγο. Σεξ, οικογένεια, μουσική. Ωραία. Κωνσταντίνος Αργυρός, Νατάσα Θεοδωρίδου. Για έναν από τους δύο δεν ξαναγράφεις τραγούδι. Ποιος είναι? Κοίταξε, θα σου πω, αν θα μπορώ να γράψω και τον Κωνσταντίνο και η Νατάσα να πάρει ένα τραγούδι, γιατί παίρνει από μόνη της. Ρε άστα αυτά, αυτό τώρα είναι, θα σου έρθει βροντί. Εντάξει, επειδή... Αν είναι στο χέρι σου, όχι αν στα πάρουν με το ζόρι, είναι στο... δηλαδή πρέπει εσύ σε έναν από τους δύο να μην ξαναδώσεις. Κωνσταντίνε μου, συγγνώμη. Νατάσα Θεοδωρίδου. Η Νατασούλα θα πάρει το καλό, ε. το κοριτσάκι μας. Okay. Η ζωή σου γίνεται τραγούδι. Θα ήθελες να γράψεις εσύ τη μουσική και τους στίχους? Και αν ναι, θέλω να μου πεις ποιος είναι ο τίτλος. Ναι, θα ήθελα. Θα ήθελα να γράψω όμως όταν θα φτάσω στο σημείο να έχω και οικογένεια για να έχω ζήσει περισσότερες εμπειρίες. Και να... ο τίτλος ποιος θα ήταν, ε? Ναι. Θα πήγαινε πολύ το καινούριο. Ας το Παραγία μου. Αυτό κρατάμε. Αυτό γιατί. Okay. Έχεις κάνει ποτέ roleplay, Πέτρο? Τον τραγουδιστή. Να λάκω. Εννοείς άμα είχα παίξει κάποιο ρόλο. Φυσικά. Το roleplay είναι, ξέρεις, ναι, να υποδηθείς κάποιον, ναι, ναι, στο σεξ. Στο σεξ. Όχι, δεν έχω κάνει. Έκανα τον τραγουδιστή, σου λέω. Τραγουδιστή, τον κάνει κάθε βράδυ που λέει ο λόγος. Ναι, αλλά έχει δει κανένα να πηγαίνει να κάνει σεξ για να τραγουδάει? Πού το ξέρω αυτό, νομίζω όλοι θα τραγουδάνε οι τραγουδιστές. Οπότε μάλλον και οι άλλοι τραγουδιστές κάνουν τον τραγουδιστή. Άρα δεν κάνει κάτι, αυτό λέω. Όχι, άλλο δεν έχω παίξει. Μπορεί να. Θα μου άρεσε να κάνω τον. Μπορούσα να κάνω σούπερ ήρωα δηλαδή. Τι. Κάνω, ναι, βέβαια σούπερ ήρωα φυσικά. Εντάξει, Spider-Man. Νομίζω και ο Γιώργος μέσα είπε Spider-Man. Κάτι παίζει μέσα στους δύο, πραγματικά τρομάζω. Θέλω να μου πεις έναν καλλιτέχνη που δεν θα του έδινες κομμάτι σου. Σίγουρα δεν θα τέριαζαν τα τραγούδια μου σε κάποιον τράπερ. Δεν νομίζω ότι θα τέριαζε. Ή κάποιον που τραγουδάει. Όχι, δημοτικά μπορεί να τέριαζε άμα σε κάποιον με δημοτικά. Συγκεκριμένα κάποιον δεν έχω. Γιατί να σου πω και κάτι. Μπορείς να βρεις μια χημεία να γράψεις για κάποιον που μπορεί να μην του ταιριάζει. Ισχύει. Και τώρα σκέφτομαι ότι, ας πούμε, ο Σταν έβγαλε ένα πολύ ωραίο τραγούδι με τον Ηλαίου, το οποίο παντρεύει λιγάκι. Όπως και ο Αργυρός που έβγαλε. Και ο Αργυρός βεβαίως με το ρακ. Οπότε θέλω να πω ότι, ξέρεις, το σκέφτομαι τώρα ότι μπορείς να παντρευτείς κάπως μουσικά και με έναν τράπερ. Κάτι θα βρίσκω να γράψω για τον οποιοδήποτε. Να πέσει άσπρο, σε παρακαλώ. Ποιο είναι το τελευταίο ψέμα που είπες και σε ποιον? Το τελευταίο ψέμα που είπα και σε ποιον? Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ήταν στο Σπύρο του Ποταμόπουλο, που είναι παραγωγός μου. Κάτι για τη δουλειά είχε να κάνει και επειδή δεν ήθελα να μου πονέσει το κεφάλι από τις φωνές και να καθόμαστε να το συζητάμε 15 ώρες, του είπα ότι δεν έγινε έτσι. Αλλά τελικά είχε δίκιο ότι έγινε έτσι και του ζήτησα και συγγνώμη μετά. Άρα, παιδί μου, γιατί θέλεις να τα αποφύγεις? Άμα του λέγεις είχες δίκιο, μια χαρά, θα χαιρόταν ο άνθρωπος. Εντάξει, πήγα να τον πείσω ότι δεν του το είπα αυτό, ενώ του το είχα πει.
Και το έλεγα, όχι, δεν το είπα, όχι, το είπες, όχι, δεν το είπα, έφυγα. Μετά από δύο μέρες όμως είπα, sorry. Α, το κράτησε. Ναι, ναι, είσαι λίγο κι εσύ. Έτσι κάνω πάντα, να ξέρεις. Είσαι εξωγεφαλός. Ναι, υπάρχει περίπτωση από εκείνη την ώρα. Είσαι επισματάς χειρογνώμων. Ναι, εγωιστής και επιμένω. Ενώ ξέρεις ότι έχεις λάθος. Σε κάποιες περιπτώσεις. Κοίταξε, αν έχω λάθος για σοβαρά θέματα, όχι, το παραδέχομαι. Τώρα για θέματα όπως είχα να κάνει, που ήταν και η δουλειά σοβαρό είναι, αλλά μπορούσα να τα αποφύγω. Γιατί okay. Τώρα, άμα το πω ότι έχει δίκιο, μπορεί να με φωνάζει και να μαλώνουμε τώρα δύο-τρεις μέρες. Λοιπόν, υποθετικό σενάριο. Ναι. Ξυπνάς μέσα σε μια βάρκα. Είσαι σε ένα ναυάγιο. Γιατί γελάς? Περιμένω να ακούσω. Ξέρεις το story ήδη, ε? Όχι, όχι, ωραία ακούγεται. Για λοιπόν, ωραία ακούγεται. Λοιπόν, είσαι σε ένα ναυάγιο, είσαι μέσα. Ξυπνάς, λες, τι έχει γίνει τώρα? Είσαι ασφαλής, είσαι μέσα σε μια βάρκα. Πάρα πολύ μικρή αυτή η βάρκα όμως, Πέτρο. Χωράς εσύ με το ζόρι, άντε άλλος ένας, δηλαδή πάρα πολύ μικρή. Ξαφνικά λοιπόν, μέχρι να καταλάβεις τι συμβαίνει, ακούς φωνές. Πέτρο, Πέτρο! Κάνεις μια έτσι, βλέπεις ένα χεράκι να βγαίνει λίγο μέσα από τη θάλασσα, είναι ο Σταν. Λες, Στράτο, τι κάνεις? Πέτρο, Πέτρο! Για δυο που λέγει το τραγούδι του. Να σε φέρε με πάνω στη βάρκα. Με το που πας λίγο έτσι να τον αρπάξεις και τα λοιπά, ξαφνικά ακούς Πέτρο, Πέτρο, μια πιο έτσι βαριά φωνή και τα λοιπά και βλέπεις τον Αργυρό. Πέτρο, ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα ρε φίλε. Έλα εδώ, ξέρεις, να φτιάξεις τα λοιπά. Πες, το λες Κωνσταντίνε μου, Κωνσταντίνε μου. Και ξαφνικά έτσι όπως είσαι, ακούς μια άλλη φωνή. Πέτρο, Πέτρο, και βλέπεις τον Οικονομόπουλο. Θέλω να μου πεις. Σε ποιον απλώνεις το χέρι για να τον φέρεις στη βάρκα? Κοίταξε, λόγω συνεργασίας θα πω στον Οικονομόπουλο. Για να μην κλείσει το σχήμα. Ο Σταν δηλαδή και ο Αργυρός θα επιπλέον. Κανονικά θα έπρεπε να βουτήξω εγώ και να τους αφήσω να ανέβουν και οι τρεις. Δεν μπορούν και οι τρεις. Θα είναι disaster αυτό. Γιατί σου είπαν πολύ μικρή βάρκα. Οπότε δεν θα έχει αυτό. Θα έπρεπε να τον Νίκο, γιατί είμαστε τώρα μαζί. Και πρέπει οι συνάδελφοι να βοηθούνται. Αντίο Στράτο, αντίο Κωνσταντίνε. Ο Κωνσταντίνος διπλό φλόπ. Και πριν με το τραγούδι. Κοίταξε, πριν μου την έβαλες με την Ατάσα. Με την Ατάσα, ναι, εντάξει. Τώρα δεν την έβαλα στη βάρκα την Ατάσα όπως είδες. Θέλω να μου πεις την πιο σεξ Ελληνίδα αυτή τη στιγμή. Τραγουδιστρία. Όχι, από οποιοδήποτε χώρο. Ωραία. Θα έλεγα τη Μενεγάκη. Ωραία, τη σταθερή αξία. Ναι. Ναι. Και από τραγουδίστριες θα έλεγα τη Ζόζεφιν. Α, σε αρέσει η Ζόζεφιν. Και ωραία, και πολύ καλή τραγουδίστρια. Μια χαρά. Δεν έχεις κάνει συνεργασία ποτέ, ε? Όχι. Θα ήθελες? Γιατί όχι. Πέτρο, δίνεις προσοχή σε αυτά που γράφονται για σένα στα social? Όχι, όχι. Δεν παρακολουθείς, δεν μπαίνεις, δεν... Μπαίνω, όλα τα διαβάζω, αλλά δεν... Αν είναι κάτι κακό εννοείς. Αν είναι κάτι κακό δεν με επηρεάζει. Δηλαδή θα πάρεις εις μέτρη της μια κριτική, κάτι που θα γράψει κάποιος κτλ. Αν έχει δίκιο και μπορώ με αυτό να το διαβάσω και να καταλάβω το λάθος μου και να γίνω καλύτερος, ναι. Αλλά αν είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει, είναι κάτι κακό, δεν θα ασχοληθώ. Δεν είναι ότι με επηρεάζει και ότι δεν θα μπορώ το βράδυ να τραγουδήσω ή δεν θα είμαι καλά στη μέρα μου. Οκ, καταλαβαίνω. Άρα στην ουσία δεν δίνεις βάση. Ψάχνεις γενικά τον εαυτό στο διαδίκτυο ή όχι? Όχι, όχι. Το αποφεύγεις. Στο YouTube να ακούσεις το τραγούδι. Ναι, άλλο αυτό. Όχι, λέω να μπεις να δεις κάτι που γράφεται για σένα. Όχι, όχι, δεν πιω. Οκ. Νομίζω είμαι πιο άγιος από την προηγούμενη φορά. Πέτρο. Ακούω. Θα προτιμούσες για έναν ολόκληρο χρόνο κάθε φορά που κάνεις σεξ να είναι έξω από την πόρτα οι δικοί σου για να σε συγχαρούν ή να κάνεις μπάνιο με παγωμένο νερό? Όχι, ναι. Να αναπαίξω η δική μου. Αλήθεια! Να μπω τώρα να κάνω παγωμένο μπάνιο. Δεν αντέχεις το κρύο νερό. Όχι, όχι. Εννοείς, ένα παίξω το χειροκροτάνε και όλα αυτή. Να σε ενθαρρύνω, ναι. Να σου πω κάτι, το μπάνιο το κρύο δεν μπορώ. Σκέψω ότι το καλοκαίρι όταν είναι κρύη θάλασσα δεν... Πότε μπαίνεις, τον Αύγουστο? Δεν, δύσκολα, δεν είμαι πολύ... Δεν μπορώ το νερό το κρύο. Καλά, δεν είναι κρύο. Κρύο για σένα μπορεί να σκέψω. Το καλοκαίρι δεν πίνεις κύριο νερό? Δεν πίνω, όχι, όχι. Πίνω κανονικό από τη βρύση. Καλά, μπορεί να φοβάσαι και για τη φωνή, ίσως, δεν ξέρω. Όχι, okay. Όχι, καλύτερα να είναι απ' έξω η... Κερκίδα. Κερκίδα. Η κερκίδα. Δεκτό! Θέλω να μου πεις τη μεγαλύτερη κατηνιά που έχεις κάνει σε μία σχέση. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις. Κοίταξε, τώρα θα σου το πω, αλλά μπορεί να με πιστέψεις κιόλας, αλλά γενικά επειδή δεν είμαι ζηλιάρης, δεν έχω κάνει ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν έχεις δει κινητό? Όχι, όχι, δεν είναι το, δεν έχω ψάξει ποτέ. Έχει
έχει τύχει να ακούσω, ενώ έχω βγει από το σπίτι για να φύγω, ναι, συζήτηση και να κάνω έτσι να ακούσω τη συνέχεια. Okay. Αλλά και πάλι δεν είναι, σηκώθηκε και έφυγα, δεν είμαι, δεν μου αρέσει. Αυτά που δεν μου αρέσουν να μου κάνουν σε μένα, δεν μου αρέσουν να τα κάνουν σε μένα. Ωραίο αυτό που λες, και επίσης πιστεύεις ότι όταν ψάχνεις βρίσκεις, άμα το κυνηγήσεις πολύ. Εντάξει, άμα είσαι κανένας τρελός τώρα και είσαι όλη τη μέρα από πάνω, σίγουρα, αν υπάρχει κάτι, έτσι, θα το βρεις, προφανώς. Ναι. Θα έμενες σε μία μέτρια σχέση, αλλά με καταπληκτικό σεξ. Ε, ναι. Καταρχήν θεωρώ ότι άμα κάνεις καταπληκτικό σεξ, είναι δύσκολο να είναι μέτρια σχέση. Διαφωνώ, φίλε μου, γιατί μπορείς στο κρεβάτι, ναι, να έχεις τρομερή χημεία. Και να μετά βρίσκεις. Αλλά μετά, περίμενε, αλλά μετά, όταν πιάνεις τον μπλα μπλα, εκεί αντίο ζωή. Δηλαδή, υπάρχουν, ρε παιδί μου, ναι, τέτοιες περιπτώσεις που έχει τρομερή χημεία, υπάρχει τρομερή χημεία στο κρεβάτι, αλλά μετά στην επικοινωνία δεν είναι το ίδιο. Κοίταξε, εμένα μου αρέσει γενικά να έχω, πώς το λένε, νευρικότητα. Όταν υπάρχει τόσο καλό σεξ, να υπάρχει και νευρικότητα. Κατάλαβες, ναι, αυτό το πριν που νευριάζουμε και τελικά για να τα βρούμε γίνεται αυτό. Okay, okay, ναι. Αυτό μου αρέσει πολύ. Άρα θα μένες άνετα σε μια σχέση τέτοιου τύπου, πούμε, που, εντάξει, έχει, πολύ, τώρα, που έχει πολύ καλό σεξ. Αν κάναμε καλό σεξ, αλλά μετά έλεγα μωρό μου δεν πήγε καλά σήμερα η δουλειά μου και με μιλούσε για μαρούλια, προφανώς και δεν θα καθόμουν. Θέλεις και εκεί τον άνθρωπό σου να σου πει μην αγώνεις αγάπη μου. Ναι, παιδιά, εγώ κρατάω την πρώτη αντίδραση. Εντάξει, που ήταν στην ουσία αυτό. Okay, καταλαβαίνω τι λες. Μαρούλια. Σ' αγαπάω, σου φώναξα. Πού τα αφιερώνουμε? Θα τα αφιερώνω στην κοπέλα μου. Πού θα τα αφιερώσω? Τώρα στη συγκεκριμένη στιγμή λες? Να πω κάτι κλασικό. Τι? Στη μάνα μου. Δεν είναι γραμμένο για τέτοια, για μαμά, αλλά ναι, οκ. Okay. Σ' αγαπάω. Αν δεν υπάρχει κοπέλα, να το δεχτώ. Να το πάρω έτσι εγώ, τέλος πάντων. Για τη μάνα μου. Κόκκινο θα πέσει τώρα με εσύ. Γιατί άραγε όμως? Γιατί άραγε? Είπες κάτι που δεν ήταν αλήθεια. Ο Γιώργος θέλω να δω τι έκανε. Το αφιερώνουμε στο Γιώργο. Είναι τα ζελοτέιπ. Ζελοτέιπ, τι κάνεις? Γιώργο, καλά όλα? Όλα τέλεια. Τι κάνει, παιδιά, μας έχει κάνει ζημιές μέσα? Όχι, ε. Είναι... όχι, έχει χαλάσει όλο το ζελοτέιπ. Εντάξει. Τελευταία ερώτηση. Έχεις υπάρξει τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση? Για πολύ μικρό διάστημα, ναι. Τώρα, παιδιά, πού το έχεις εξαρκέριξει το αλληλούια, δηλαδή? Είναι δυνατόν να πεις ψέματα γι' αυτό? Εντάξει. Μπορεί να το πω έτσι για να κάνω ίντριγκα. Σιγά εσύ, σιγά. Φαντάζομαι η έκβαση δεν ήταν καλή. Όχι, μια χαρά ήταν. Αλληλούια από μένα, ένα κερασμένο παρακαλώ. Όντως θα πεις καλύτερα από την προηγούμενη φορά. Ναι. Πάμε να δούμε το ποσοστό αγιότητας του Πέτρου Ιακωβίδη.